Δεν θα περάσουμε καθόλου καλά, σας το λέω. Θέλει ψυχή, θέλει φωνή, θέλει να το πιστέψετε. Περάστε, κυρία μου, είναι η αιτία που σε έφερε στη... Ναι. Μανούλα. Ο πατερούλης που κουριδοεί πούλιασε. Μανούλα. Έλα, Μανούλα, κάτσε γιατί εξηγήστε τώρα στην κοπέλα. Εγώ πάω πίσω και ξεκινάμε το παίζουμε. Εντάξει. Εγώ ξεκινάω πάντα στην ώρα μου. Να εξηγήσω γιατί ξεκινάω στην ώρα μου. Γιατί τιμώ αυτού που ήρθαν στην ώρα του και όχι του άλλου που θα έρθουν μετά. Εντάξει. Οπότε μπαίνω μέσα. Τι κάνετε, μητέρα. Πώ σα λένε. Τα καλύτερα να πει ο άντρα σα για εσά. Είπε. Μα γέμισε σάλια μια ώρα λίγο. Μα έδειξε και φωτογραφίε αυτά. Μπράβο. Πάντα τέτοια. Λοιπόν, πάω εγώ. Σε ένα λεπτό. Αγγλικά θα πάθετε πλάκα. Δεν ξέρετε αγγλικά. Θα περάσετε πολύ καλά, κυρία Μέρη, μαζί μου. Έτσι θα ξεκινήσω. Να τις μάθω για τα σβάρνα. Ναι, μου αρέσει. Αυτά τα τρία τομάρια δεν ξέρω πότε μπήκανε μέσα και δεν έχω. Φεύγετε, βαρεθήκατε, αυτό ήτανε. Όπως τα είπαμε, χαρήκα πάρα πολύ. Πού πας, αλήθεια, τώρα λες. Θα τις πει μπροστά. Θα στα έλεγα, αλλά τέτοιοι είστε. Κοίτα, δες, μπορεί να είναι μισό από το δάσος, μέσα από τα δάκρυα. Έτοιμοι. Όχι. Όχι. Ώρα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Στο τέλος, κύριε Ζουγαμπρό. Και ας πω κάτι, κυρία Μπρίμ. Και εμείς θα πέρασουμε πολύ καλά. Τι σε νοιάζει τώρα. Μη στεναχωρείς καθόλου. Εδώ δεν στεναχωρείς, είναι ο καλλιτέχνης, θα στεναχωρείς εσύ. Λοιπόν, μπαίνω μέσα και όπως τα είπαμε. Δυνατά, σαν να μην υπάρχει αύριο. Οκ. Πάω να κρυφτώ. Όταν βγω, δεν με έχετε δει ποτέ. Πρώτη φορά. Έλα, Βασί. Αυτό δεν κλείνει, ε. Κλείστο από εδώ, ρε. Αν δεν κλείνει από εδώ. Διακόπτηκε. Ναι, έχει διακόπτη. Όντως είσαι. Όχι, αλλά παίρνω χάπια, θα γίνω. Σιγά, σιγά. Βασίλη, καλυφθέρισέ το για να μέχρι να αλλάξω. Ναι, βέβαια. Ξέρεις, Γιάννη, αν με ακούς, μπορώ να το κάνω όπως κάνανε παλιά που παρελθόταν ο βασιλιάς και χτυπούσαμε με το ρόπτορα εκείνο, το ντουπ, ντουπ, ντουπ. Θυμάσαι, θες να το κάνω έτσι. Πέντε. Λοιπόν, έχετε βρει τις θέσεις σας, σας βλέπω. Ωραία. Εμφανίστηκε, εντάξει. Δεν χρειάζεται να βγάλεις φωτογραφία. Λάμπω από μόνος. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, τι άλλο υπάρχει. Signore e signori, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και σε μένα και φυσικά στον φιλοξενούμενο στην πανέμορφη Φλόρινα, είναι μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το βιβλίο, το πόνημα, το δημιούργημα, το 10ο στη σειρά που ξεκίνησε πριν από... Α, τελείω. Περίμενε, να πούμε απλά. Ξεκίνησε μια προσπάθεια πριν από 10 χρόνια ο Γιάννης και σήμερα φτάσαμε να έχουμε στα χέρια μας το 10ο βιβλίο του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη. Ναι, αφού πριν 10 χρόνια ξεκίνησα 10, τελείωνε. Κάτσε να τελειώσω και μετά θα βγεις. 10 ανθρώπους έχουμε, θα φύγουν 5, αν τελείωνε. Θα τα πεις, θα πεις. Να μου φαλάκρα. Γιατί με λέει φαλάκρα, δεν ξέρω, πάση όπως. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να παρουσιάσουμε αυτόν τον τεράστιο, τίτανο τεράστιο άνθρωπο, τον αστέρα της τηλεόρασης, την καταπληκτική Καλά σε λέει το παιδί. Την καταπληκτική αυτή φωνή που ακούτε στο ραδιόφωνο στον Imagine 897 κάθε μέρα 3 με 5. Τον πατέρα. Τον γιο της Παναγιώτας και του Βασίλη. Τον αδερφό της Νίκης. Κυρίες και κύριοι, τον φίλο μου. Τον Γιάννη Σερβετά. Αυτά είναι.
Πολύ συγκινητικό είναι αυτό. Αυτό το αυγόρυμικό σας με συγκίνησε τόσο πολύ. Φτάνει τώρα να μιλήσω. Ήταν πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκυρο χειροκρότημα του επιτέλους. Ποιος το έκανε αυτό για να ξέρω. Κυρία Μύρη, εσείς, ε. Ωραία. Προχωράμε. Πέρασε, παιδί μου. Πέρασε, κάτσε κάπου εδώ. Μην με ενοχλήσει. Καθίστε κι εσείς, κύριε, κάπου. Θέλετε να σηκωθεί. Μήπως καθίστε πάνω σε αυτή τη θέση. Θέλετε εκεί όπου θέλετε. Μήπως να σηκώσω αυτό να καθίσετε εσείς. Ό,τι θέλετε. Μα σας είχα κρατημένες θέσεις, καθίστε. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα περάσετε θαυμάσια. Με λένε Γιάννη Σερβετά. Έχω μαζί μου τη βαλίτσα και το Βασίλη Βέλιο. Για κάποιο περίεργο λόγο αυτός φυρίζει. Πρέπει να είμαι πιο πίσω εδώ. Ή λίγο να το χαμηλώσεις, αδερφέ μου. Ωραία. Έχω μαζί μου τον Βασίλη Βέλιο, τον οποίο θα γνωρίσει τη διαρκεία. Έλα εδώ, παιδί μου, να σε γνωρίσει ο κόσμος. Κάνω τηλεόραση από το 1996. Ραδιόφωνο κάνω από το 1704. Είμαι δηλαδή γύρω στα 20 χρόνια τηλεόραση, 30 χρόνια ραδιόφωνο. Έχω κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχω κάνει το Αμάν, έχω κάνει το Γιάννη τον Όμορφο. Στην Αρβίλα τα τελευταία 10 χρόνια πρωταγωνιστούμε, τα Χαϊβάνια. Και αντί να έχω μία δίμετρη κομμενάρα μέχρι και απάνω, έχω αυτό το φαλάκρα δίπλα μου. Είναι πρώτα, έχει δίκιο. Αλλά. Η ποιότητα μετράει. Ποια ποιότητα ρε φαλάκρα. Γύρνα γύρω-γύρω σε δύο κόσμο. Το γνώ, κοίτα, χάλια, κοίτα. Το γνώρισα σε ένα μπαρ πριν 500 χρόνια και από τότε τον έχω βάρος μαζί μου. Και τον γνώρισα, σιγά σιγά θα τα πάρω να δει, γιατί μιλάει πολύ καλά αγγλικά, κυρία Μέρη μου. Τα αγγλικά του Βασίλη του Βέλιο είναι καλύτερα της Βασιλίσσης. Πέστε μία λέξη στα ελληνικά, όποια λέξη θέλετε. Μ' αρέσει που συμμετέχει το κοινό, παρακαλώ. Ελικόπτερο. Είναι εύκολη η ενέργεια. Πώς λέγεται το ελικόπτερο, Βασίλη, στα αγγλικά? Helicopter. Helicopter. Κάποια πιο δύσκολη, πιο πολύπλοκη. Σεισμός. Earthquake. Ο ρεψεψιονίστ. Είναι ρεψεψιονίστ επίσης. Ναι, το, είναι, δηλαδή είναι εγγλέσικη λέξη, κατάλαβες εδώ. Reception. Ο καρίτζιφλας. Εδώ σε θέλω, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη λέξη καρίτζιφλας. Δεν ξέρω καν θα πει, βέβαια. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει στα ελληνικά. Α, throat. Τέλος πάντων, γνωριστήκαμε σε ένα μπαρ και αρχίσαμε να μιλάμε. Και τα αγγλικά του ήταν αυτού του είδους. Ρωτήσε, Βασίλη, πού τα μάθες όλα αυτά? Μου λέει τελείως αγγλική φιλολογία, ε. Την Αρβίλα πώς τη λέει? Η Αρβίλα είναι boot. Η σκουλικομετρική είναι η πιο εύκολη λέξη. Ναι, πες, Βασίλη, γιατί. Είναι πολύ εύκολη. Τη Spanish, σκουλίκο, worm, πυρμίγκι, ant, τρύπα, hole. Worm and hole. Γεια σας. Απλά πράγματα. Κάτσε κάτω που την ενόχλησε. Θα σου πω εγώ. Ακούστε τώρα τι έχει πάει ο Βασίλης ο Δέλης. Λέω, αγόρι μου γλυκό, πώς θα μιλάς τόσο καλά τα αγγλικά? Μου λέει, εκτός ότι τελείωσα αγγλική φιλολογική κτλ. Πήγα σε ένα σπίτι στην Αγγλία και έμεινα, πολύ καιρό, και έμαθα και τη γλώσσα. Ήταν η πρώτη γνωριμία που κάναμε τώρα. Έμαθα τη γλώσσα και πήρα και τα κουσούρια τους. Εγώ έκανα δύο βήματα πίσω. Διότι όταν ακούσω ότι κάποιος έχει πάει στην Αγγλία και έχει πάει τα κουσούρια τους, τα πράγματα είναι επικίνδυνα, κυρία Μέρη μου. Πήρα απόσταση ασφαλείας. Έβαλα το δεξί χέρι μπροστά και του είπα, δηλαδή. Και μου λέει, έκανα και έλεγα ό,τι λέγανε και αυτοί. Για παράδειγμα, μου λέει, μία μέρα πήγα και έκανα μπάνιο. Και μετά, αυτό το θεϊκό κορμί, με το μπουρνούζι βγήκε από το μπάνιο για να πάει στο δωμάτιό του. Εντάξει. Αυτή είναι η κίνηση από το μπάνιο στο δωμάτιο. Στη διαδρομή υπήρχε αυτό το τραπέζι που έχει τα τέσσερα πόδια, που είναι της τραπεζαρίας αυτά. Αυτός περπατούσε ξυπόλυτος και το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού του, περνώντας, χτύπησε με φόρα στο πόδι κάτω χαμηλά. Εκείνο που το χτυπάς και κάνεις, δεν το έχετε κι εσείς, άμα χτυπήσει το πόδι σας πώς κάνετε? Να χαρώ εγώ. Οπότε, γυμνό γιαβρί, μπουρνούζι, περπατάει, τόγκ. Και πόνεσα, μου λέει, αγγλικά. Και πώς πονάνε, λέω, οι Εγγλέζοι, και μου λέει ο Βασίλης. Θέλω λίγο να το δουλέψουμε στον εγκέφαλό μας για να γίνει κατανοητό. Περπατάς, χτυπάς με φόρα το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού στο τραπέζι, ταν, και κάνεις Μου λέει μετά όμως, πήγα στο δωμάτιο και πόνεσα ελληνικά. Και πώς πονάνε, ρε, οι Έλληνες, του λέω, Βασίλη, και μου λέει το εξής, το οποίο δεν το λέει καλά, θα σε το κάνω εγώ, πες, Βασίλη. Χάλια το λέει. Δηλαδή, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, πήγα μου και πάνε και χρυσό και φωτό. Η μετάφραση στα ελληνικά του, γεια μου και πάνε και φωτό, πάνε να χαϊκίσουν μέσα, είναι Οδηγείς το αυτοκίνητο, εντάξει. Κατεβαίνεις, ας πούμε, ένα μεγάλο δρόμο, τη Τσιμισκή, δεν ξέρω ποιον έχετε αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αργήσατε? Να θυμάσαι τα ονόματα, δώσω χαστούκια μετά. Στο τέλος.
Ο άλλος χαίρεται που είδατε. Γι' αυτό φτάσατε που φτάσατε. Μπαμπά, μαμά, τι είναι αυτό. Α, δώρα δεν πειράζει τότε, άμα φέρετε δώρα δεν πειράζει. Έτσι να αργείτε πάντα εύχομαι. Από τον Αρκτούρο. Εγώ σας έφερα έναν Αρκτούρο. Ναι, και είναι η μοναδική φαλακρή αρκούδα. Δεν μαδάει. Έλα εδώ μπροστά μου, σε το Βασίλη. Και μιλάει και αγγλικά. Κατεβαίνει, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Εντάξει, κανονικά. Και ενώ εσύ έχεις προτεραιότητα, εμφανίζεται από το μονόδρομο και βγαίνει ο άλλος και έρχεσαι εκεί. Ξέρεις αυτό. Αντί να κατεβάζεις το παράθυρο για το πιλάνιμα, του λες ένα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Βουλή να μην έχουμε όλες αυτές τις ασχήμιες. Κατάλαβες, κυρία Μέρη μου, πώς θα σκέφτομαι. Αυτός είναι ο Βασίλης Δέλιος. Ο Βασίλης Δέλιος μιλάει τέλεια αγγλικά. Εγώ είμαι ο Γιάννης Σερβετάς. Δεν μιλάω καθόλου αγγλικά. Αλλά δεν φταίω εγώ, φταίει η μάνα μου. Θα ξεκαθαρίσουμε. Η μάνα μου τη λέγεται Παναγιώτα, σιγά σιγά θα τη γνωρίσω αμέσως μετά την ιστορία γιατί ξεκίνησα ανάποδα. Θα ήθελα, αν και δεν είστε πολλοί εδώ, να σηκώσετε τα χέρια όσοι έχετε φάει ξύλο από τις μάνες σας. Καλά τα πάει η Φλωρίνα. Κατεβάστε τα χέρια. Θα ήθελα, ποιοι δεν έχετε φάει ξύλο από τη μάνα σας. Εσύ ρε, τρως και δεν τρως, δεν ξέρεις, γείτε. Ξανά μάνα να δω τα χέρια σας, ποιοι δεν έχετε φάει ξύλο. Γιατί εσάς δεν σας χωνεύει η μάνα σας, γιατί δεν σας έδερνε. Μένε η μάνα μου έδερνε 40 φορές τη μέρα, για τα αγγλικά, για παράδειγμα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, καταλάβετε. Έχω μια καρέκλα καβατζωμένη. Μπορείς, δώστε, δώστε. Όχι, δεν χρειάζεται, πάρω άλλη. Βασί. Τι της έχουμε. Να την έχω εκεί. Ναι. Τι βρήκα την καλή. Φροντιστήρια Σβάρνα, εκεί πήγα. Τι γίνεται, έτσι τη λέγανε Σβάρνα την λέγανε κύριε. Έχετε και στη Σβάρνα. Αχ, φίλε μου, θα σβαρνιστούμε όλοι μαζί. Και κάνουμε ένα χρόνο αγγλικά, κάνουμε το δεύτερο χρόνο αγγλικά. Και μια μέρα μας λέει η κυρία Σβάρνα, ξέρετε τα αγγλικά δεν είναι I am, you are και όλα αυτά τα verbs κτλ. Πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Τα αγγλικά είναι επικοινωνία. Οπότε τι έκανε, έβαλε δύο καρέκλες στη σειρά και μας έβαλε να καθόμαστε αναδιάδες τα παιδάκια. Δίθεν ότι πετούσε ένα αεροπλάνο και εμείς ήμασταν δίπλα-δίπλα στις καρέκλες και μιλούσαμε στα αγγλικά. Δηλαδή ότι εγώ ήμουν στο αεροπλάνο και πετούσα. Κάθισε η Μερούλα με τη ξερογάκι, ευτυχία με το Γιαννάκι, ήρθε και η ώρα μου. Κάθισε εγώ με τον Παναγιώτη Τεμίρη. Εγώ το ευχαριστήθηκα Παναγία που ήταν η πρώτη φορά που πετούσα. Δεν είχα εμείς αεροπλάνο. Καθόμουν εγώ στο αεροπλάνο, ήμουν εγώ ακριβώς του κόσμου. Και πήγαινε το αεροπλάνο και ξαφνικά μου λέει ο Παναγιώτης του Τεμίρη. Εγώ με τον Παναγιώτη του Τεμίρη γεννηθήκαμε μαζί. Ίδιο μήνα. Μεγαλώσαμε μαζί. Όπα. Τι έπαθε αυτό. Μεγαλώσαμε μαζί Τσιμισκή 116 εγώ, Τσιμισκή 115 αυτό. Στις σαλάτες μαζί, πάντα μαζί. Και στα αγγλικά μαζί. Δίπλα-δίπλα μαζί. Και ξεκινάει ο Παναγιώτης μου λέει hello. Εγώ ήμουν στον κόσμο που πετούσα, hello του λέω. How do you do, μου λέει. Very well, thank you, του λέω. Λέει, what's your name? Λέω, my name is Giannis. Μέχρι εδώ, τα καταλαβαίνετε όλα τα αγγλικά, ε. Δεν ξέρετε που να καθίσετε. Ανάψε τα φώτα να καθίσει, κύριε, δεν ξέρετε που να καθίσει. Ανάψω. Τα βρείτε. Γιατί οι άλλοι δυσκολεύτηκαν. Είναι αριθμημένες ακριβώς, κατάλαβα. Καθίστε, βλέπετε μήπως να δείξω το κρουσμό από εκεί να... Εσείς γιατί έργεστε να φύγετε, σε πιάσα τα χέρια. Ναι. Όλοι πείστε δικαιολογίες. Έλεγα που έκανα αγγλικά και πετούσα αεροπλάνο. Hello, μου λέει hello, του λέω. How do you do, very well, thank you. Μου λέει αυτός, what's your name. Λέω εγώ, my name is John. You. Γιατί αυτός μου λέει, my name is Παναγιώτης. Παναγιώτης, του λέω. Ρε Παναγιώτης, του λέω. Where are you from. Μου λέει αυτός, I'm from Greece. Κάμα, του λέω, Έλληνας εκεί μιλάμε τόσο ωραία αγγλικά. Το λέει στη Σβάρνα, η Σβάρνη, στη μάνα μου Σβάρνα. Ξύλο η μάνα μου, πώς να μάθω αγγλικά εγώ. Με έδερνε συνέχεια. Θα σας τα πω τώρα, γι' αυτό ήρθα εδώ στη Φλόριντα, για να σας πω τον πόνο μου. Όλο με έδερνε η μάνα μου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Είμαι και του Σαλονιού, είμαι και του Λιμανιού. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τη γλώσσα μου γιατί έχει μικρά παιδιά. Αλλά ό,τι σας πω είναι αληθινό, είναι η ζωή μου. Ξεβρακώνομαι κανονικά. Μέσα αυτή τη βαλίτσα. Έχω ιστορίες από τη ζωή μου. Μικρά αντικείμενα τα οποία μου θυμίζουν πράγματα. Αυτή η βαλίτσα έχει τη δικιά της ιστορία. Την χρησιμοποίησα το 2014 και κόλλησα όλους τους προορισμούς όπου πήγαινα επάνω, Αθήνα, Καλαμάτα, ξέρω εγώ κτλ. Σαν αυτές τις βαλίτσες που έχουν εκεί πλέον στα ξενοδοχεία. Τώρα πώς την αγόρασα. Κάποια μέρα περνούσα έξω από ένα παλαιοπολείο και την είδα την κακομοίρα. Χάλια ήταν αυτή, τη βλέπετε. Χάλια κατάσταση. Μπαίνω μέσα, λέω πόσο κάνει. Μου λέει 20 ευρώ. Λέω τι πήρες. Έδωσε 20 ευρώ και την πήρα. Πήγα στο σπίτι. Και πώς είστε παντρεμένοι, άντρες για άντρες μιλάω τώρα, για να δω τον πόνο. Εμείς οι τρεις είμαστε, πέντε πέντε πάνω, πέντε άνθρωποι είμαστε, κάθε σου εδώ πάντα. Πας στο διάλογο.
ξέρετε τι σας λέω, και ξεκινάει την κρίνη, την πίεση και πάντα σε μου λες παίρνεις και δίκιο εσείς. Του λέω, παιδά μου, έχω σκοπό. Μου λέει τι σκοπό έχεις. Λέω, θα την παίρνω μαζί μου στις παρουσιάσεις. Θα βάζω πράγματα. Ξέρεις, στο μυαλό μου το είχα κανονικά. Και άρχισα να το στείλω σιγά σιγά να βάζω αντικείμενα. Σε λίγη ώρα θα το ανοίξω και θα δείτε. Ποιος είπα αυτό. Άμεσα σας απολόγω. Την παίρνω λοιπόν την βαλίτσα και αρχίζω και τη γεμίζω. Κάνω την πρώτη παρουσίαση στο θέατρο Αυλαία. Λέω τις ιστορίες και φεύγοντας από το θέατρο Αυλαία, το χερούλι, γιατί ήταν από πιεσμένο χαρτί, σπάει από αυτή τη μεριά. Και την κρατούσα έτσι. Δεν ήταν πολύ βολικό. Μου λέει η γυναίκα μου, πρέπει να τη φτιάξουμε μάλλον. Λέω ναι. Ψάχνω στο χρυσό οδηγό, δεν θυμάμαι, στο ίντερνετ και βρίσκω έναν τύπο στο άκαρά σου που φτιάχνει βαλίτσες. Στον παίρνω τηλέφωνο, μου λέει βεβαίως. Κατεβαίνουμε με το αυτοκίνητο κάτω, το βάζω στο πάρκινγκ, πηγαίνουμε στον κύριο, δίνω τη βαλίτσα, κατεβαίνουμε κάτω. Μου λέει σε κάνα τρία ώρα θα είναι έτοιμο. Πάμε τη γυναίκα μου, πίνουμε ένα καφέ. Είχε περάσει 20 λεπτά, λέμε δεν τρώμε και κάτι. Βάλε ένα ούζο, πέρασε και ένας φίλος. Να μην σας απολογώ, 8 ευρώ έκανε να φτιάξεις αυτό και 11 ευρώ το πάρκινγκ και 62 ευρώ τα ούζα και 10 ευρώ με τον μπουρμπουάρ γιατί σε ρεβετάς επιταφείς 60 ευρώ σε πήγατε το γύφτο κατά. Ο καφές, μα βγήκε κανένα κατοστάρι για την κολοβαλίτσα και αυτή ήταν η πρώτη παρουσίαση, μετά ακολούθησε η δεύτερη και χάλασε και από την άλλη μεριά γιατί ο γύφτος το φτιάξε και από την άλλη μεριά του ξανά μάνα κάτω. Πάλι πάρκινγκ, στη διαδρομή βρήκαμε το Μίμη τη γυναίκα του, να πάμε όλοι μαζί είπανε, να πιούμε ένα ούζο. Στη διαδρομή η γυναίκα μου είναι μια τσάντα καταπληκτική, η οποία πήγε να σωστεί με κάτι παπούτσια, μέσα στα πολυγό, 4,5 καζοτάρικα βγήκε, όλο μαζί. Και μετά ξεκίνησαν τα ταξίδια, κάθε φορά που ταξιδεύω και μπαίνω στο αεροπλάνο, αυτή η βαλίτσα παίρνει 50 ευρώ για να πάω και 50 γυρίσω, 100. Κοιτάξτε πόσα ταξίδια έχει κάνει. Και αυτά είναι λίγα γιατί είχα τόσα και άλλα τόσα. Έχει πάει Καλαμάτα, έχει πάει Κύπρο, έχει πάει Αθήνα. Έχει πάει εκεί που πηγαίνει το αεροπλάνο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, γιατί αυτή η βαλίτσα η κατεστραμμένη η τίποτα που έκανε 20 ευρώ, την είχε για πέταμα άλλο, η οποία αν την ανοίξω μέσα είναι και ρυπαρή, και λίγο βρώμη και λίγο σκισμένη. Αυτή η βαλίτσα, αυτή. Μου είχε βγει πάνω από 3 χιλιάρικα. Όχι, με το αυτοκίνητο έφτασε η Φλόρινα. Μου αρέσει η παρατήρηση, παιδί μου. Με τρελαίνεις. Αλλά ακόμα και αυτό λεφτά δεν είναι, γιατί οι βενζίνες αυτά τα. Αλλά εγώ σου λέω την ουσία, την πραγματικότητα. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι μια πολύ μικρή παρατήρηση που έχω κάνει. Ότι αν μια βαλίτσα, αν αισθάνεστε δηλαδή άδειο στη ζωή σας ή ότι δεν έχετε κάποια αξία ή κάποιοι σας έχουν μνημειώσει ή κάποιο τρόπο. Αν αυτή εδώ η βαλίτσα, για αυτή τη βαλίτσα, βρέθηκε ένας τρελός που την πήρε και γύρισε όλο τον κόσμο μέσα σε 3-4 χρόνια, γιατί όχι για μας. Όλοι μας έχουν πολύ μεγάλη αξία. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα ανοίξει πόρτα και ένας τρελός και θα σε πάρει και θα σε γυρίσει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ποτέ να μην τα βάζετε κάτω. Ποτέ. Να είστε πάντα αισιόδοξοι και να κοιτάτε μπροστά. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ήρθα να σας πω. Το δεύτερο, που είναι λίγο πιο βαρύ, είναι που θα μιλήσω για τον πεθαμένο πατέρα μου. Πέθανε το 2009. Το τελείωμα, 2010 πες. Ποτέ δεν τον άφησα να πεθάνει όμως. Το κουβαλώ συνέχεια μέσα μου. Θα σας λέω ιστορίες για τον πατέρα μου και θα καταλάβετε γιατί τα λέω όλα αυτά. Θα δέσω δύο ιστορίες για να δείτε ότι το πιο στενάχωρο πράγμα έρχεται και βαίνει με το πιο αστείο. Και πάντα έτσι πρέπει να πλάθεις τη ζωή σου για να πηγαίνεις μπροστά. Γιατί άμα μείνεις μόνο στο ένα, θα περπατάς από τον κάβουρα και κάποια στιγμή κάτι θα βρεθεί και θα σε φάει. Ακούστε. Πρώτα θα πάμε από την κηδεία και μετά θα πάμε στην εκταφή. Αυτό είναι το σωστό. Είμαι 15 χρονών παιδί. Μένω Τσιμισκή, 116 στον έκτο όροφο. Στον τέταρτο όροφο, ένας ζωγράφος έχει το ατελείο του. Είναι ζωγράφος από αυτούς που ζωγραφίζει, είναι επίγονος του Τσαρούχη του Γιάννη. Ζωγραφίζει ναύτες, το λέω στους μεγαλύτερους που θα ξέρετε, γυμνούς. Ξέρετε με το λευκό, το έχετε, θυμάστε. Τι ναι, ρε. Θα μας τρελάζε. Και η Νικήτα, τι του μαθαίνει το παιδί μου, είναι τρόπο. Ρώτησε τον ό,τι θέλει να σου πει αγγλικά. Έχει δικά του αγγλικά. Α, έχει δικά του αγγλικά. Τέτοια είχα και εγώ, έχω φάει ξύλου για αυτά εγώ. Λοιπόν, μέσα από λίγο, ο Τσαρούχης ζωγραφίζει ναύτες και μάλιστα λίγο γυμνός, λίγο τι λίγο δηλαδή. Εκεί που τρώμε μεσημέρι, γυρίζει η μάνα μου, λέει στον πατέρα μου συγχωρεμένο. Λέει, δεν ξέρεις, αυτός από τον τέταρτο θα φύγει και μου είπε να πάω να πάρω όποιο πίνακα θέλει. Όποιο πίνακα το έχω κάνει δικό μου. Μου λέει, τι κάθε, σήκω να πάμε. Ρε Βασίλη, δεν πάνε να μην έχεις κάτι πίνακα. Ο παπάς μου ήταν κατοχικός. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσει ότι κάποιος του δίνει τζάμπα και δεν πάει να το πάρει. Είστε τρελή, ρε Παναγιώτος, λέει. Μας χαρίσουν τώρα και δεν θα πάμε. Πάμε κάτω να το δούμε. Και κατεβαίνουμε το κλιμάκιο, εγώ, η μάνα μου και ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον, και πάμε στο τέταρτο όροφο με το κλειδί και μπαίνουμε μέσα. Θεέ μου, δεν είχα δει ποτέ τόσες μαζεμένες.
Η τύχη, καβαλέτα, ταβάνια, παντού κρεμόταν ένα. Περπατούσαμε εκστασιασμένοι. Δεξιά-αριστερά ήμασταν περικυκλωμένοι από ναύτες γυμνούς. Και κοιτούσαμε. Και ο μπαμπάς μου διάλεξε το πιο μεγάλο, όχι το πιο μεγάλο πίνακα. Το πιο μεγάλο. Έχω και πρόσκοπους εδώ. Και δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς όπως θέλω. Πού είναι το κοντάρι, Βασίλη? Εδώ. Το έχεις εκεί? Πού το έχεις κρύψει, Βασίλη? Δώσ' το μου, Βασίλη. Ένα μικρό υπονόμενο θα αφήσω. Διάλεξε το πιο μεγάλο. Και το πήρα. Η μάνα μου γκρίνια. Τι να το κάνουμε αυτό και τι το θες αυτό. Αλλά ο μπαμπάς μου είχε χιούμορ πολύ. Ο μπαμπάς μου λοιπόν πήρε τον πίνακα αυτό και έκανε το εξής. Τον είχαμε κρυμμένο πίσω από το τριθέσιο. Είχαμε ένα καναπέ τριθέσιο και τον έβαζε εξαπλωτό η μάνα μου εκεί. Όποτε ερχόταν η φίλος του πατέρα μου, προγραμματισμένα Βασίλη θα έρθω το απόγευμα στο σπίτι, ξεκρεμούσαμε ένα πίνακα από το σαλόνι που ήταν ένα καράβι. Το κρύβαμε πίσω από το τριθέσιο και εκεί βάζαμε τον ναύτη τον. Ερχόταν ο φίλος του μπαμπά, έμπαινε μέσα, το πρώτο πράγμα που έβλεπε, τάντο. Και πάντα ρωτούσε. Συνεσταλμένα με ντροπή, βρε Βασίλη, έλεγε, ποιος είναι αυτός, έλεγε. Α, παιδερά μου από το χωριό, έλεγε ο Γιαννάκης, μικρός, όταν ήταν ναυτικό είχε πάει αυτός. Και πάντα γελούσαμε, γιατί ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα για να γελάσει ο κόσμος, γιατί ο μπαμπάς μου το είχε μέσα, το είχε πάρα πολύ χιούμορ. Θα πω, κανόν σας φιλωθείς μέσα, μπορείς να βγάλω τώρα. Λοιπόν, στα πω λίγο, για πολλά χρόνια γινόταν αυτό. Όποτε έρχονταν φίλος του μπαμπά, πάπου βάζαμε τον ναύτη, τον είχαμε βγάλει και ένα όνομα, δεν θυμάμαι πώς. Βρασίδα το έλεγαμε, δεν θυμάμαι γιατί. Τον πρικισμένο αυτό ναύτη. Πέρασαν τα χρόνια λοιπόν και ξεκίνησε η αγωνία, νοσοκομεία, τα λαβέρια και ήρθε και πέθανε ο πατέρας μου. Πέθανε. Εμένα ο πατέρας μου πέθανε, ούτε έφυγε που λένε, παπάς μου, το χάσαμε, τι είναι, πήρε λόγκ. Ούτε έφυγε, λες και έφυγε με κομμενάκι στη Βραζιλία, πέθανε, παπάς μου τελείως, πέθανε. Έκτος όροφος στη Τσιμισκή. Στο δικό μου τον τόπο, στο δικό μου το μέρος, το νεκρό τον πάνω στο σπίτι και τον ξενυχτάμε ένα βράδυ. Στο σπίτι, κηδεία, η τελευταία φροντίδα. Έτσι το έχουμε, δεν τον πάμε στα νεκροστάσια, στο σπίτι. Οπότε παρήγγειλα τους νεκροφορατζίδες να μου τον φέρουν πάνω στον έκτο όροφο. Αυτό δεν ήταν, ήταν μετακόμιση. 100 κιλό μπαμπάς μου, βάλει την κάσα, ανεβαίνω τους ακούγαμε από κάτω, πρώτο όροφο, τα παντού, ποιος ο κύριος Μιτσάρα, φάρε γάμπης μου, με τα πολλά, έφτασε πάνω, μπαίνει ο Μιτσάρας μέσα, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, ακουμπάει τον τοίχο, ξύπου δεν μπορεί, μου λέει, κύρισε μετά, πού να τον βάλω, λέω, εσύ είσαι της δουλειάς, μου πάνε το που θέλει, μου λέει, να τραβήξω, να, λέω, που θες, παιδάκι μου, λέω, κάνε αυτό που πρέπει, είσαι ο Βεγγελμάτε, μου λέει, να, δεν κάνω, του λέω, με ρωτάς. Πάει λοιπόν, τραβάει το τραπεζάκι, πότε τραβάει από εκεί, παίρνει το τριφέσιο, τραβάει το τριφέσιο, από πίσω ήταν όλο. Και είναι η αμηχανία της κηδεία. Ο πατέρας μου ψύχραιμος εκεί, η μάνα μου, γιατί ξέρει τι παιδί μεγαλώνει, και εγώ παίρνω σπασμένη φωνή αγκαλιά τον νεκροφορατζή και του λέω, ήταν ένας φίλος του πατέρα μου από το στρατό, η μάνα μου έτσι, και μέχρι το πρωί γελούσαμε γιατί έτσι το άξιζε. Ήταν ένας αστείος άνθρωπος που μπάζει. Γελούσε, χτυπούσε τα πόδια του, σκονόταν μέχρι πάνω. Αυτή ήταν η κηδεία του μπαμπά. Πέρασαν να περίμενε. Μαζεμένα θα σε τηλεόραση κάπου. Πέρασαν τα χρόνια και έγινε εκταφή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος της Εκκλησίας. Θα θέλω να του πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνει update η Εκκλησία σε αυτά, να το σκεφτεί λίγο καλύτερα. Γιατί δεν κατάλαβα γιατί βρέθηκα εκεί ειλικρινά. Και πήγα γιατί ήταν η μάνα μου, λέω πήγαινα. Ακούστε τώρα την ιστορία από την αρχή για να φτάσουμε στην εκταφή, για να δείτε πόσο τρυφερά υπάρχει το αστείο μέσα στο πιο σοβαρό, στο πιο λυπητερό. Σας είπα πόσο γελάσαμε στην κηδεία του πατέρα μου, ενώ ήταν η κηδεία του πατέρα μου. Οξύμορον, αλλά πραγματικό. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου το 1312, μια εβδομάδα μετά την πήρα και την πήγα στο σπίτι, γιατί έτσι κάνει το λιοντάρι. Πάει το φύραμα να το δείξει στη φωλιά. Παίρνω λοιπόν τη βλέπει μάνα μου, η μάνα μου είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος, η Παναγιώτα, αλλά δέρνει πολύ. Γνωρίστηκα πάρα πολύ και τη συμπάθησα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μου λέει: Γιάννη, θα φάμε τα βρισκόμενα, θα μείνετε και εσείς εδώ. Οπότε, εγώ, η Εύφη και η μαμά πίναμε καφέ περιμένοντας το Βασίλειο. Βασίλειο, ο μπαμπάς μου, ο οποίος μπαμπάς μου μπαίνει με στο σπίτι, όπως έμπαινε κάθε φορά. Ανοίγει την πόρτα, φορώντας το κράνος, είχε ένα μηχανάκι, ένα παπάκι. Το κράνος δεν το βγάζε ποτέ από το κεφάλι του, γιατί μια φορά τον είχαν γράψει κάτι αστυνομικοί και δεν το βγάζε. Το φορούσε μόνιμα. Πήγε στην τουαλέτα ο μπαμπάς μου, δεν καταλάβαινε. Υπήρχε κόσμο σπίτι, δεν είπα, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Ρουμπαντάγκ, έκανε τα πάντα.
Σε κάποια φάση έρχεται φορώντας το κράνος, με ανοιχτά τα παντελόνια, μπαίνει μέσα, συστήνεται με τη γυναίκα μου πια, του λέει η μάνα μου με τρόπο γιατί είχε φτάσει πάνω από τη φασολάδα, του λέει Βασίλη βάλ τα μέσα, θα τα κάψεις. Ο μπαμπάς μου είπε, με συγχωρείτε δηλαδή, θα βάλε μέσα. Και μετά καθίσαμε, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, η γυναίκα μου, γάμα το τραπέζι, εγώ από εδώ. Να φάμε φασολάδα με τα συμπαρμαρτούντα. Ωραίο φαγητό η φασολάδα. Με τις ελιές του, με το παστό του, με τα ψωμιά του, με τα αλμυρά του, μια χαρά. Και ξεκινάμε και τρώμε. Εκεί που τρώμε και τα χαρσό, και είχε όλη αυτά, για ένα τσιγκουράκι, μου λέει ο μπαμπάς μου, αγαλάκια μου, δεν σε είπα, μου λέει. Πήγα λέει στο Γιάννη τον οδοντίατρο και τα έβγαλα τα χρυσά τα δόντια. Ήταν η κατάλληλη ώρα να μου βήξει τα δόντια. Η γυναίκα γύρισε και εγώ από μακριά του λέγα, δεν μπορεί να γίνει. Όλο αυτό μέσα. Λέω μπαμπά, άστο, γιατί παιδάκι μου, εκεί θα ρωτήσω, θα ρωτήσω, θα ρωτήσω, θα ρωτήσω, σειρά. Οπότε πετάχτηκε η μάνα μου που είναι το μυαλό της, λέει. Δηλαδή, ρε, Βασίλη, του λέει, δεν έχεις χρυσά δόντια στο στόμα. Ναι, Παναγιώτα, ρε, δεν τα έβγαλα. Καλά κάνεις και μας το πες. Αύριο μεθαύριο. Όταν θα πάμε στα μνήματα, μην τα ψάχνουμε. Γελάσαμε. Πάλι ντύσαμε στο γέλιο. Η μάνα μου, σπάθος ο μπαμπάς μου άρχισε να φωνάζει, να βρίζει, έσπασε ο πάγος. Αυτά. Και πέρασαν τα χρόνια. Και πέθανε ο μπαμπάς και πέρασαν τα χρόνια και φτάνουμε στην εκταφή. Σας είπα δεν θα πήγαινα, αλλά πήγα ήταν η μάνα μου. Ήταν μια ωραία μέρα, έλαμπε. Και σκάμε στο νεκροταφείο, μπαίνει ο νεκροταφείος μέσα, κάσα, τον βγάζει, το βάζει ένα σεντονάκι και το βάζει δίπλα στα πόδια μου εδώ. Εγώ κάθισα μπροστά, να τον κρύβω όσο γίνεται. Ο μπαμπά μου το θυμάμαι όρφιο να βαράει παλαμάκια, να γελάει. Να στράφει ο κόσμος και ξαφνικά τον είδα σαν να τόσο δε. Λες και ήταν λίπτο να ειστεί. Η μάνα μου ήταν εκεί, εγώ εδώ, εκείνο ο κρυφοράτζης. Υπάρχει αυτή η ένταση, το βουβό το κλάμα, εγώ προσπαθώ να κρατηθώ. Οπότε, από μηχανής Θεός, γυρίζω στη μάνα μου και λέω, μάνα, ευτυχώς που δεν έχει χρυσά δόντια να ψάχνουμε, δεν λες. Και μας πιάνει ένα γέλιο με τη μάνα μου και την αδερφή μου και εκεί, 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 και τα παιδά. Και λέγω, νεκροφοράτζης, καλά δεν το γουστάρω καθόλου τον άνθρωπο, ίσα-ίσα. Τον αγαπούσαμε τόσο πολύ και τον αγαπάμε ακόμα και τον κουβαλάμε, τον έχω ζωντανό μέσα μου. Θα σου πω ιστορίες, λες και είναι εδώ ο Βασίλης. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και στο χειρότερο, στο πιο δύσκολο, παντού υπάρχει το χαμόγελο. Γι' αυτό μην το βάζετε κάτω. Όσο στραβό και να είναι, μέσα θα υπάρχει ένα χαμόγελο. Αν το ψάξετε λίγο παραπάνω, θα το βρείτε το ρημάδι. Λοιπόν, όπως κάνουμε την προηγουμένη σου, δεν ξέρω τι έκανε δουλειά, αλλά αυτό. Μπράβο, παιδί μου. Είναι η συγκοπάμενα σε δύο κόσμους, είναι η Ευαγγελία με τα ωραία μάτια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κάτσε, παιδί μου. Αρκετά το χειροκροτήσατε. Εδώ λοιπόν μέσα στην πατρίτσα έχω διάφορες ιστορίες στη διάρκεια. Θα τα ανοίξω και θα σας πω. Ας ξεκινήσουμε. Α, ο Βιβλιοπόλης που είναι. Βασίλης. Βασίλη. Εδώ. Έλα, βαρέ. Όχι, πιο μέρα, πιο ηλικία. Βασίλη. Είσαι ο Παπαγιάννης, ε. Τη γωνιά. Λοιπόν, χαιρετίσματα έχεις από την Κατερίνα και τον Θωμά. Την Κατερίνα την γωνιά από το Δημότικο. Μου έστειλε σήμερα χαιρετίσματα στο Facebook και είπα να στα πω. Αυτά. Άντε στην πίσω γη. Αρκετά για τις φυρμακίσεις. Εγώ τώρα. Λοιπόν, να σας γνωρίσω με τη μάνα μου και τον πατέρα. Μας μίλησες για τον παπά. Ναι. Τι ώρα να σας μιλήσει για τη μάμα. Και για τη μάμα θα σας πω διάφορα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από τη μάνα μου. Σας είπα τη μάνα μου ή από τον πατέρα μου. Θα τον μπερδέψω το θέμα. Ο παπάς μου είναι Θεσσαλονικιός. Δηλαδή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από πατέρα που ήρθαν από τη Σμύρνη και τα Λάτσατα που λέγαμε με τον κύριο Νικήτα προηγουμένως. Και εγώ είμαι γεννημένο στη Θεσσαλονίκη. Η μάνα μου είναι από το Νεοχώριο Χαλκιδικής. Υπάρχει κάποιο από το Νεοχώριο Χαλκιδικής? Μπα. Το Νεοχώριο Χαλκιδικής είναι ένα ορεινό χωριό στη Χαλκιδική, όπου δεν χωνεύουν πολύ την ελληνική γλώσσα. Όχι, δεν χωνεύουν τα φωνήεντα. Δεν ξέρω πώς το ξεκινήσω, να σου πω. Δεν λένε, ας πούμε. Καταρχάς δεν υπάρχει αρσενικό, δεν υπάρχει ο Βασίλης. Βαρίτσα. Τι. Όχι. Δεν πειράζει, αγάπη, δεν πειράζει. Θα έχει υπομονή. Σας εκπαιδεύω για να αντέχετε τον Τζίπρα, μισθά από εσύ. Δεν μιλάνε. Δεν λένε ο Βασίλης, δεν λένε ο Γιάννης. Δεν υπάρχει εκείνο φιλικά. Η Βασίλης, η Γιάννης, η Βαγγέλης. Όλα είναι φιλικά. Ακόμα και ο Πλάτανος, ρε, το λένε. Η Πλατάνα το λένε, ρε. Γιατί το χωριό μου είναι τέτοιο το χωριό μου. Επίσης δεν χωνεύουν τα φωνήματα στο τελείωμα των λέξεων. Δεν λένε φτιάρι, λένε φτιάρ. Δεν λένε γαϊδούρι, λένε. Είστε από τον Εφόρη και εσείς, όχι. Δεν λένε, ας πούμε, κουτάλι, καλά κουτάλι, λέει χλιάρ, άσχετο. Δεν λένε πυρούνι, λένε προύνι. Δεν λένε τραπέζι, λένε τραπέζι. Όποια λέξη και να πεις,
που τελειώνει σε «η», το κόβουν το τελευταίο της λέξης. Ξέρετε γιατί? Σας πω εγώ, σας ανοίξω το μάτι. Τα κρατάνε αυτά τα «η» και τα βάζουν μαζεμένα στα δημοτικά τραγούδια. Μάλλον, μα δεν ξέρω. Όταν ήμουν μικρός με έπαιρνε λοιπόν η μάνα μου και μάθαινε καμιά δεκαριά μέρες στο χωριό. Η γιαγιά η Μαγδαλίνη ήταν ο διάμεσος. Η γιαγιά μιλούσε ελληνικά, δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα. Μια φορά θυμάμαι, λέει, «Αι, αι, πας πίσω από Νίκη φέρε την κουπάνα». Μόνο το αυλή κατάλαβα. Και βγήκα στην αυλή, ήξερα ότι κάτι ήθελε, γιατί ο τόνος ήταν να... Πήρα ένα αυτιάρι, μπήκα μέσα. «Αι, δεν σηκώ καθόλου. Σ' είπα την κουπάνα», ξαναβγήκα εγώ έξω, πήρα μια τσουκράνα. Και σιγά σιγά δια της αφαιρετικής έφτασα στη σκάφη, γιατί ήθελε τη σκάφη. Στο χωριό μου δεν λένε σκάφη, λένε κουπάνα. Γιατί παλιά πηγαίνουν στο ποτάμι και κουπανούσαν τα ρούχα, οπότε η σκάφη λένε κουπάνα. Και τα πλυντήρια ήταν κουπανούδια. Γιατί υπάρχει σύνδεση, δεν τα αφήνουν όλα αυτά. Απλά είναι κουπανόδα LG, κουπανόδα Philips, κουπανόδα. Αλλά είναι κουπανούδες τέτοιες. Γιατί κουπανό του γκρινάνε. Σε ποιο το περιβάλλον. 2-3 καλοκαίρια πέρασα δύσκολα. Ο μπαμπάς μου ήταν ο πρώτος γαμπρός από τη Θεσσαλονίκη. Έγινε πάρτι μεγάλο στο χωριό. Α, έρθει Βασίλη στη Θεσσαλονίκη, παντρεύτηκε η Παναγιώτουδα. Ήταν μεγάλο και τρανό. Και όταν παντρεύτηκε και πήγανε το πρώτο ταξίδι στο χωριό, πέρασε όλο το χωριό για να βρει τον πατέρα μου. Πέρασε και η θιά η Ευγενία. Και ήταν η κυρία Ευγενία, εσείς είστε κυρία Ευγενία. Η θιά Ευγενία, μόλις το πάτε αυτό θυμήθηκα. Η οποία θιά Ευγενία μιλούσε, δηλαδή φαντάζομαι. «Α, Παναγιώτα!» Βγήκε πάνω, έτσι μιλάνε αυτό. Βγήκε πάνω στο μπαλκόνι. «Να ζήσει τι του Αβραάμ και του Φτά», λένε κανένα κουσαριά λεπτά, μιλάνε με διάφορες ευχές. Ναι, και μετά λέει, «Α, πού είναι η Βασίλης, δεν το γνωρίσω». «Η Βασίλης που σου είπα, δεν υπάρχει». «Άλλη η Θεία Ευγενία, ο Βασίλης δεν καλά, ήπιε χθες νερό, και τα νερά μας είναι πολύ βαριά, δεν είναι καλό νερό». Ήπιε νερό χθες το βράδυ και τον πάει, λέει, κάτσε, άμα τελεία. Στο χωριό της μάνας μου δεν ήταν εύκολο να πας στην τουαλέτα. Ήταν μια διαδικασία, ας πούμε. Δηλαδή, η τουαλέτα ήταν, ας πούμε, το σπίτι είναι εδώ, εντάξει, το σπίτι. Και η τουαλέτα ήταν 4 χιλιόμετρα πριν την Τολεμαΐδα. Μακριά τις χτίζανε κάτω για να μην μυρίζει, να μην χτίζει. Και όποιος έφυγε το βράδυ έπαιρνε και τροφή μας. Εδώ πάνω κάτω. Μην το πιάσει και τίποτα. Και είχαμε και λίγους και αρκούδες, ήταν το καλύτερο. Δεν έφαγα το χέστη θα φάω. Δεν τα αρκούδα. Ο παπάς μου όλο το βράδυ έκανε 700 διαδρομές. Πήγε, ήρθε. Λέει η Θεία Ευγενία, μη σταυρουργέσαι. Σας φέρω εγώ μια χαπούδα. Ακόμα και το χάπι. Χαπούδα του λέει. Σε φέρω εγώ μια χαπούδα, του δώσεις, θα του πειράεις. Και έφερε. Και την έδωσε τον παπά μου. Την άλλη μέρα η γιατρός Ευγενία ξαναπέρασε να ρωτήσει να δει τι κάνει ο ασθενής. Α, η Παναγιωτούδα! Βγήκε η μάνα μου χαμογελαστή. Τι κάνει Βασίλης? Να χαρά Βασίλης. Το πρωί ξύπνησε, λέει, στα καφενεία πίνει τσίπουρα. Δεν ξέρω εγώ τι χαπούδες δίνω. Από την ίδια την χαπούδα δίνω τη μισή στην κατσίκα και τη συγκόπη του πήρε τσίπνη πίπη. Όχι αυτό που πήρε ολόκληρο. Είχε δώσει τον πατέρα μου ένα χάπι που παίρνουν οι κατσίκες του ταχιάζουν και πάνω τους. Και εμείς τον κορδεύουμε τον παπά μου, του λέγαμε, μπα, βγάζεις κάτι κερατάκια, του λέγαμε, ας το κάνω. Γιατί στους αστείους ανθρώπους συμβαίνουν αστεία πράγματα και το κατάλαβα πολλά χρόνια αργότερα, που πας ήταν πολύ αστείος άνθρωπος, πολύ. Κεφάλαιο Βασίλης Σερβετάς, ο πιο περίεργος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν κατοχικός, γεννήθηκε το 1931 στη Θεσσαλονίκη. Οι ιστορίες που μου λέγανε ήταν πάντα δραματικές, αλλά πάντα τελειώνανε χαμόγελο. Είχε δει νεκρούς ανθρώπους, πουλούσε τσιγάρα με το κασελάκι για να μπορέσει να ζήσει στην οικογένεια, έζησε όλο αυτό το πράγμα της κατοχής, αλλά πάντα ήταν χαμογελαστός. Ήταν φοβερό αυτό το συνέστημα. Αλλά ήταν κατοχικός, δεν μπορούσε να αφήσει τίποτα, δεν μπορούσε να πετάξει πράγματα. Δεν γινόταν. Στα δικά του πράγματα ήταν τόσο σφιχτός που τρόμαζες. Όταν παντρεύτηκε, αγοράσε μια κολόνια μυρτό και όταν πέθανε ήταν γεμάτη, δεν την άνοιξε ποτέ. Την είχε εκεί κλειστή. Την ήθελε κλειστή. Αλλά αν ήταν δικιά μου η κολόνια. Όλο. Ήταν τσιγκούνης μόνο με τα δικά του πράγματα. Με τον αλωνόν, απλά πάτε φύγω. Παράδειγμα, μία από τις αγαπημένες μου ιστορίες. Η αδερφή μου η Ανδρονίκη, έχω και μεγάλο σόι, θα μείνουμε πολλές ώρες στους χώρους. Είναι στην εφηβεία. Και έχει αγοράσει μία λακ. Τι έχει αγοράσει? Είναι το κακό να κάνεις παρουσίαση με φαλακρό, δεν ξέρει τίποτα. Η λάκη είναι κάτι που έχει σχέση με τα μαλλιά, δεν σε ενδιαφέρει, σαν να κάτσα κίνητος. Ο Βασίλης ο Δέλιος Παρεμπιπτόντος έχει αγοράσει ένα ζελέ για το μαλλί. Όταν υπήρχε το Continent. Πριν γίνει καρφό, πολλά χρόνια. Μιλάμε τώρα για πριν την πτώση του τείχους.
Το πήρε γεμάτο, δεν τα άνοιξε ποτέ, αλλά με τα χρόνια αυτό αφιδατώθηκε. Και εκεί μετά τόσο. Φαντάζομαι οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος θα βγάζουν το ζέλε του δέλη. Η αδερφή μου έχει πάρει μία λακ, άμα ήταν παιδί ήταν 8 χρόνων τόσο. Αυτά τα ξύσου μεγάλο. Ο παπάς μου κάθε Κυριακή ξυριζόταν, αλλά τα ξυριζόταν ο παπάς μου ήταν πάρτι. Φούσκονται τα, κάτσε από πίσω, βλέπετε, φούσκονται τα μάγουλα, με κάνει τραγουδούσε, έφτιαχνε το κοκοράκι του. Ωρες πολλές, παιδάκι μου. Δόξα τω Θεώ, είχαμε χωριστεί τουαλέτα από μπάνιο, γιατί αλλιώς. Εγώ είχα συνηθίσει να κατουράσω την μπανιέρα χρόνια. Έπειτα τον μπάνιο του τουαλέτα 6 ώρες μέσα. Δεν τον ενδιαφέρα από την γέννα, γιατί ήταν κάτι τέτοιο μερακλής. Λοιπόν, ξυρίστηκε, έκανε αέρα, έβαλε. Στο τέλος, ξέρετε πως είναι ο καθρέφτης και από κάτω έχει ένα ραφάκι. Και εκεί πάνω βάζει ο μπαμπάς, βάζει η μαμά, βάζουν τα παιδιά. Έτσι ακριβώς ήμασταν και εμείς. Η οδοντόπουτσα, η οδοντόπαστα, η βούρτσα. Άκρη-άκρη ήταν αυτή η λακ. Την είδε ο πατέρας μου. Την πήρε. Την έφερε κοντά, δεν έβλεπε κιόλας. Την πήγε μακριά. Δεν το έχω δει, πιθανολογώ, αλλά είναι 99% σίγουρο ότι έγινε έτσι. Ήτανε και στα ξένα. Άνοιξε το καπάκι. Ψέκασε στον αέρα. Μύρισε. Και είπε, α, είναι μάμα. Γιατί μας χάλεσε. Και πήρε τη λακ και άρχισε να βάζει. Σας είπα προηγουμένως, στα δικά του τα τσιγκούνι, στα ξένα όχι. Και έβαλε, 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 και έβαλε. Και μετά και έβαλε και από εδώ και έβαλε. Και αφού και έβαλε και έβαλε, εμείς ήμασταν και έβαλε και έβαλε. Εμείς ήμασταν στο σαλόνι, ο μπαμπάς μου, η αρμάνα μου, εγώ και η αδερφή μου. Και ήρθε ο πατέρας μου. Σαν το Μακέχαν, έτσι. Ο μπαμπάς μου ήταν ο άρχοντας της παύσης. Το αστείο πρέπει να ξέρετε ότι αν ξέρεις να χρησιμοποιείς την παύση, μπορεί να το κάνεις να το ξεύσεις, να γελάει ο κόσμος χωρίς λόγο. Και εσύ δεν μιλάς τίποτα, είσαι απλά κίνητος. Ο μπαμπάς μου ήταν άρχοντας αυτό. Δεν ήθελα να κάνει πλάκα. Ήταν η φύση του τέτοια, ήταν αστείος άνθρωπος. Καθόμαστε λοιπόν στη σειρά, ο μπαμπάς μου έτσι. Κοιτάει πρώτα εμένα, εγώ δεν έφταιγα πολύ. Δευτερόλεπτα μετά χειρίζει, κοιτάει την αδερφή μου. Και μετά γυρίζει και λοκάρει στην ευθεία του κακού, την αιτία του κακού, τη μάνα μου. Η μάνα μου έφταιγε για τα πάντα. Έφταιγε, δεν είχαμε ασανσέρ σε πολυκάτοικα, η μάνα μου έφταιγε. Δεν είχαμε νερό, η μάνα μου. Το μεσανατολικό, η μάνα μου. Το κυπριακό, τα πάντα, η μάνα μου. Οπότε, γιατί δεν μπορεί να κλείσει τα χέρια του, η μάνα μου. Τακ. Δεν μου λέει πάει όταν τη βλάκια έχει κύπασε και δεν μπορώ να κλείσει τα χέρια μου. Και τον είχαμε τρεις εβδομάδες έτσι στο σπίτι, γεμνούσε. Η μάνα μου του έκανε κάθε μέρα με ζεστά νερά. Τότε μέσα και ήταν αχινή. Και εγώ τον κορέδευα. Πατέρα, έντελα μαγκέτε, βότα νίκο. Έτοιμο πάνω, ανα πάσα στιγμή, ο παπάς μου. Αλλά πάμε λίγο πίσω στο φαινόμενο που ακούει στο όνομα Παναγιώτα. Παναγιώτα είναι η μάνα μου. Παναγιώτα, βλάχου στο επίθετο, από το Νεοχώριο Χαλκιδική. Κατέβηκε στα 14 στη Θεσσαλονίκη και έμεινε. Ήταν η θηρορός στην πολυκατοικία, στην ίδια πολυκατοικία όπου βάζουμε και το ψιλικατζίδικο, αγάπηθηκαν, έρωτας, αυτά. Γάμος και τα λοιπά. Η μάνα μου, όπως σας είπα, με έδερνε πολύ. Για να θυμηθούμε ποιους δεν έχουν δει η μάνα τους. Ποιοι έχετε φάει ξύλο σε να ανοίξει η ψυχή μου. Μπράβο. Υπάρχει κανένας ταξιτζής εδώ μέσα. Υπάρχουν κάποιοι που ούτε φάγανε ούτε δεν φάγανε. Υπάρχει κανένας ταξιτζής. Ωραία, χαίρομαι ιδιαίτερα. Στα δικά μου παιδικά χρόνια μαζέρναν πολύ. Ο πατέρας μου δεν είχε δει ποτέ για να μην κρυφτεί. Απλά μαγείρευε. Η μάνα όμως μέτρανε συνέχεια. Αλλά μαζέρνανε κι άλλοι. Θα σας πω μια ιστορία, θα καταλάβετε. Είναι η αγαπημένη μου ιστορία αυτή. Αυτή είναι η ιστορία των ιστοριών. Είναι, πώς πω, η ιστορία που μπορεί να. Το Γιάννη Σερβετά, αυτή την ιστορία θα σας πω. Μια ιστορία, αν είχα να σας πω πρωτού πεθάνω, αυτή θα σας έλεγα. Είμαι 7-8 χρονών και στη Θεσσαλονίκη πηδάμε τις φωτιές. Είναι του Άι Γιάννη του Κλείδωνα. Εδώ πηδάτε φωτιές. Γιατί? Α, γι' αυτό. Εμείς είμαστε ερωτικοί πόλοι και τις πηδάμε. Και είναι Τσιμισκή, ακριβώς πίσω έχει μια πολύ μικρή αλάνα και είναι Παναγία. Εκεί στα Ηλίσια, κέντρο-κέντρο, downtown, πιο κέντρο Θεσσαλονίκης δεν γίνεται. Εγώ είμαι 7-8 χρονών, έχω κατέβει κάτω, να με περιγράψω. Βρακάκι, βρακί ήταν ένα βρακί. Τότε αγοράκια, κοριτσάκια φορούσαμε, ίδιο πράγμα, βρακί φορούσαμε. Ούτε Μινέρβα ήταν, ένα λάστιχο ήταν με ένα αυτό. Δεν έχει δηλαδή, τα ίδια είχαμε. Ένα λαστιχάκι, τότε ήταν μια χαρά. Μετά βγήκαμε κάτι πάπκες με κάτι αυτά και τα χαρά. Τότε φορούσαμε όλα τα ίδια. Ένα βρακί φορά, ένα σκασκορσέ. Και σαν γιονάρα κάτω αυτή την στρατιωτική, αυτή την πλαστική. Ξέρετε, την έχετε.
Αυτή που τη φοράς μέσα από καουτσούκ, μπράβο. Που τη φοράς και όπου σου ακουμπάει το καουτσούκ και τη βγάζεις το βράδυ, είναι κατάλευκο το πόδι, και όπου δεν ακουμπάει είναι κατά μαύρο. Είναι η παντόφλα, πάω, 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 πάω. Και φορώ την παντόφλα μέσα στις λάσπες, όχι λάσπες, χώμα, έχουν βάλει άλλη μια φωτιά τεράστια μέχρι το ταβάνι. Και πηδάνε μέσα από τη φωτιά και εγώ εκστασιάζομαι. Πώς το κάνουν αυτό? Πηδάει ο άλλος από μέσα από τη φωτιά και βγαίνει και δεν έχει καεί, είναι κανονικός. Και έχω πάθει πλάκα, θέλω να το κάνω κι εγώ. Αλλά πού το κάνω? Η μάνα μου στον πρώτο όροφο έβγαινε, το κεφάλι, έκανε αυτό το απειλητικό, ξαναπήδε μέσα. Και εγώ βλέπω τις πεδαράδες να πηδάνε μέσα από τη φωτιά και βόσε και ξανά και μαγνά και. Μια τρέλα! Ήθελα να το κάνω κι εγώ. Κάποια στιγμή έπεσε η φωτιά, έμεινε η θράκα κάτω και φύγαν όλοι άλλοι. Και μείνα εγώ μόνος. Κοίταξα δεξιά-αριστερά, λέω θα πηδήξω κι εγώ. Και το έκανα. Θα σας το δείξω, αλλά θα είναι. Δεν θα το δοκιμάσω στο σπίτι. Λοιπόν, η φωτιά είναι εδώ. Από εδώ, από αυτή την βιαστική με τη βαλίτσα. Μέχρι μετά την Ευαγγελία, μέχρι εδώ. Εντάξει, αυτή είναι η φωτιά. Η θράκα μάλλον. Εγώ είμαι αυτή η μεριά. Να θυμίσω, σκασκορσέ, βρακάκι άσπρο και κάτω φορώ τις αγιονάρες. Θα το κάνω αργά για να το καταλάβετε. Θα βάλω και ήχους. Παίρνω φόρα, αφού ελέγχω στο μπαλκόνι τη μαμά, γεσμεντέ, και δίνω μία. Πατάω μία, πατάω δύο. Εντάξει, είστε έτσι. Τρεις. Και φτάνω τώρα στην καλύτερη. Πατάω τέσσερις δυνατά. Εδώ. Και φεύγω στον αέρα. Και πηδώ από τη φωτιά. Και πηδώ για να βγω, για να βγω από εδώ. Ενώ είμαι στη μέση της φωτιάς. Αυτό το πόδι. Που έχει σαγιονάρα. Φεύγει σαγιονάρα πλαφ. Και πέφτει μέσα στη φωτιά. Ενώ εγώ. Βγαίνω εκτός φωτιάς. Με μία σαγιονάρα. Πήδηξα σερβετάς. Βγήκα η άσονας και η σαγιονάρα μου είναι στη μέση της φωτιάς και λαμπαδιάζει. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχω πάθει. Είμαι με μία σαγιονάρα και η άλλη καίγεται. Και η μάνα μου μπαλκώνει και βγαίνει, θα με γδάρει. Θεέ μου, κοντεύω να τρελαθώ. Και ενώ μέσα αυτή τη φάση βλέπω ένα ξύλο, το παίρνω το ξύλο, τρέχω στη φωτιά, πιάνω τη σαγιονάρα, τη βγάζω και την πετάω εκτός. Αυτή κάνει, ρίχνω χώμα. Και σβήνω τη φωτιά. Τέτοια καμάρια. Έσβησα τη φωτιά. Σώθηκα. Δεν με είδε η μάνα μου. Βάζω το πόδι μου μέσα. Πατάω γερά. Και έρχεται αυτό το πλαστικό. Και... γιατί είναι καυτό. Και πιάνει νύχια. Μπαίνει μέσα στα δάχτυλα. Ανάμεσα από τα δάχτυλα. Έρχεται και γίνεται ένα πράγμα. Θερμοκόλληση που λένε και πονάει το πόδι και τρέχω στο νερό. Ανοίγω τη βρύση, βάζω το πόδι από κάτω και είναι αφάνατο. Τέτοια θερμοκόλληση ούτε στα καλύτερα παπουτσάδικα του κόσμου. Αφάνατο. Μέχρι να παντρευτώ τη φορούσα. Μην γελάτε καθόλου, έτσι ακριβώς όπως θα λέω. Πόνος αδιανόητος. Άρα παιδί μου, να λέω και πέρας. Παίξαμε το πόδι. Όχι αγάπη μου, σου λέω τον πόνο μου, για γέλια αυτά. Και πονάω πάρα πολύ, αλλά παίξαμε με τροπόλεμο, ξεχάστηκε. Και πέρασε πάρα πολύ ώρα. Και πλησίασε η ώρα να πάω να γυρίσω στο σπίτι. Στο σπίτι δεν γύρνωσα μόνος μου, όχι. Είχαμε ένα σύστημα, γιατί μέναμε και τσιμισκοί, πολλά λεφτά, εκατομμύρια, που υπήρχε επικοινωνία. Έβγαινε η μητέρα μου στο μπαλκόνι, έβαζε το ένα χέρι εδώ και φώναζε. Και έφευγε η φωνή από το στόμα της. Και πήγαινε παντού, κατέβαινε στα υπόγεια, έμπαινε στα σπίτια, έμπαινε στα πισταριά, πήγε στις λεωφόρους, έμπαινε στα καφενεία, στα σπίτια, μα πήγαινε παντού. Όποιον το λέγανε Γιάννη, περπατούσε στον δρόμο, Γιάννη, και σε Γιώργο φοβόσουνα, δηλαδή, δεν είχε, δηλαδή, και είχα δει και Κώστα να φοβάται χρόνια του πολλά για σήμερα, δεν είχε, φοβόσουνα. Αλλά στο Γιάννη ήταν σε κουβάτι του ταγών, παππούδες μεγάλοι, Γιάννη, εγώ λέω το πόνο μου που κάποιοι γελάνε δεν είναι καλό. Περίμενα περισσότερη κατανόηση από τη Φλόριδα. Φωνάζει λοιπόν Γιάννη για να σας δώσει. Αυτό θα το καταλάβετε γιατί είστε από τη Φλόριδα. Μια φορά η μάνα μου βγήκε και φώναξε Γιάννη! Όταν γυρίσεις σπίτι να λάμπεις! Αυτό
πρέπει να τάξω ο Φλωρινιώτης. Γι' αυτό και... φοράει αυτά τα στραφτάνησε. Με το πάω ξύλο εδώ πέρα. Ναι, ήταν η μάνα μου, η Παναγιώτα είναι από πίσω. Δεν έβγαινε από κουκιά. Είπε Γιάννης. Ξείς. Και πήγα σπίτι. Ξέρεις, που φεύγεις από σπίτι, 1-20 και γυρίζεις 90 πόντους. Είσαι μια θάλια. Και πήγα εκεί και περίμενα. Όταν πήγαινα σπίτι είχα ένα καταπληκτικό κόλπο. Δεν χτυπούσα την πόρτα. Περίμενα πρώτα να φύγει, γιατί μέναμε στο ισόγειο. Περίμενα να φύγει κάποιος να πάει στο ασανσέρ. Με το που ερχόταν κάποιος, τακ 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 χτυπούσε την πόρτα. Άνοιγε η μάνα μου για να με δει, γιατί με έδερνε εκεί πόρτα. Αλλά έβλεπε τον ξένο και χαμογελούσε και με τραβούσε το χέρι. Κουσούλια. Με έδινε κανένα τσιβιά, με έκανε κανένα έτσι. Έφευγε αυτή και μετά έκλεινε η πόρτα. Εκεί στην πόρτα με έδερνε. Ξύλο. Πέρασαν πολλά χρόνια όμως και κατάλαβα ότι δεν με έδερνε η μάνα μου. Εκεί με ξεσκόνιζε. Με ξεσκόνιζε γιατί επειδή ήμασταν όλα μαύρα ίδια, σου λέει να μην φύρω και ξένο παιδί, με ξεσκόνιζε μια. Μην φύρει κανένα γειτονόπουλο, κατάλαβε. Αφού ήταν σίγουρο ότι ήμουν εγώ, μετά με έδερνε. Δηλαδή, ξέρετε, γρήγορα ξεσκόνουμε με κλωτσιές και τέτοια και μετά ήταν, ο Γιαννάκης είναι, έλα σε δύο τώρα. Και είναι τώρα, εδώ είναι η πόρτα, μικρό το σπίτι, μη φαντάζεστε, μια σαλιά. Εδώ ήταν ένα πορτμαντό. Πορτμαντό είναι αυτό που κρεμάνε τα πράγματα, το οποίο είχε πάνω κάτι κουμπιά, είχα βγάλει ένα, τι ξύλο μια εβδομάδα μέχρι, μια φλακία. Μετά, εδώ ήταν η πόρτα του μπάνιου και εδώ ήταν η τουαλέτα, χώρια είπαμε μπάνιο τουαλέτα. Και εδώ μέσα στο μπάνιο ήταν ο νυχτήρας, αυτό, το πανιέρα. Η μάνα μου από εδώ, από την αρχή του πορτμαντό, μέχρι να φτάσουμε στο...